Παροιμίες στο ανάγνωσμα, κεφάλαιο 16 στίχος 17 ως 33 και κεφάλαιο 17 στίχος 1 ως 17. Ο δρόμος των ίσιων ανθρώπων είναι να φεύγουν πέρα από το κακό. Όποιος τις πράξεις του προσέχει, τη ζωή του διατηρεί. Πριν από τον όλεθρο πάει η αλαζονία και πριν από την πτώση το πνεύμα το υπεροπτικό. Πιότερο αξίζει ταπεινός να είσαι με τους ταπεινούς, παρά με τους περήφανους, λάφυρα να μοιράζεσαι. Όποιος με φρόνηση ενεργεί θα ωφεληθεί, και όποιος τον Κύριο ελπίζει, θα είναι ευτυχισμένος. Ο σοφός άνθρωπος γνωρίζεται για φρόνιμος, και όσο τα χείλη του είναι γλυκά, τόσο πιότερο πείθουν. Η φρόνηση σε αυτόν που την έχει χαρίζει τη ζωή, οι ανόητοι όμως τιμωρούνται με την ανοησία τους. Η καρδιά του σοφού το στόμα του το κάνει φρόνιμο και πιότερα τα χείλη του τα κάνει πιστικά. Τα λόγια τα ευχάριστα είναι και ρήθρα μέλι, γλύκα για την ψυχή και γιατριά στα κόκαλα. Βλέπει ένα δρόμο κάποιος και τον θεωρεί σωστό, μα εκείνος τελικά φέρνει στο θάνατο. Όποιος εργάζεται, για λόγο του δουλεύει, γιατί τον σφίγγει η πείνα του. Ο κακός άνθρωπος κακό ετοιμάζει, τα χείλη του είναι σαν άσβηστη φωτιά. Ο διεστραμμένος τη φιλονική ασπέρνει, χωρίζος οικοφάντης, φίλους στενούς. Ο άνθρωπος ο βίαιος παραπλανά το διπλανό του, τον οδηγεί σε δρόμο που δεν είναι καλός. Όποιος τα φρύδια του ζαρώνει, διεστραμμένα σκέφτεται, τα χείλη του δαγκώνει και ολοκληρώνει το κακό. Η λευκασμένη κεφαλή είναι τιμητικό στεφάνι, γιατί η μακροζωία είναι των δικαίων ανταμοιβή. Πιότερο αξίζει ο υπομονετικός από το χεροδύναμο, και εκείνος που στο πνεύμα του κυριαρχεί από τον άλλο, που κυριεύει πόλη. Ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη, αλλά η απόφαση προέρχεται από τον Κύριο. Κάλλιο ένα ξωροκόμματο ψωμί και με ηρεμία, παρά ένα σπίτι με ψητά γεμάτο και τυχόνια. Ο δούλος που είναι φρόνιμος θα εξουσιάσει τον ανάξιο γιο και με τους αδερφούς μαζί θα έχει μερίδιο στην κληρονομιά. Το ασήμι δοκιμάζεται στο χωνευτήρι και το χρυσάφι στο καμίνι, μα ο Κύριος δοκιμάζει τις καρδιές. Τα λόγια τα άνομα ο κακός τα προσέχει, ο ψεύτης δίνει προσοχή, στα λόγια τα σεβεί. Όποιος περιγελάει φτωχόν, τον πλάστη του προσβάλλει. Όποιος τη δυστυχία του αλλού χαίρεται, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Τα εγγόνια είναι καμάρια για τους γέροντες και οι πατεράδες τους κάφημα για τα παιδιά. Λόγια υπέροχα δεν ταιριάζουν στον ανόητο, πολύ λιγότερο στον άρχοντα ψεύτικα λόγια. Όποιος προσφέρει δώρο το θαρρεί πως είναι μαγικό πετράδι, όπου και να στραφεί με αυτό έχει επιτυχίες. Όποιος φιλία αποζητά, τα λάθη τα σκεπάζει. Όταν τα ξαναφέρνει στην κουβέντα, η φιλία σπάει. Πιότερο νιώθει μια επίπληξη ο συνετός, παρά ο ανόητος χτυπήματα 100. Το μόνο που ζητάει ο κακός είναι να στασιάζει, αλλά σκληρός προμηνητής για εκείνον θα σταλεί. Καλύτερα το συναπάντημα με αρκούδα που της πήραν τα μικρά της, παρά με ανόητο την ώρα που παραφρονεί. Αν το κακό αντικαλού ανταποδίδεις, δεν θα σου λέψει το κακό ποτέ από το σπίτι σου. Να αρχίζεις μια φιλονικία είναι ως να σπάζεις ένα φράγμα και να χτυπάνε τα νερά προτού η διαμάχη ανάψει παρετήσουν. Εκείνος που τον ένοχο τον αθωώνει και εκείνος που καταδικάζει τον αθώο είναι και οι δύο εξίσου νησιτοί στον Κύριο. Τι χρησιμεύουνε τα χρήματα στου ανόητου το χέρι, σοφία να αγοράσει, μα αφού του λείπει το μυαλό. Σε όλες τις περιστάσεις αγαπάει ο φίλος και ο αδερφός γεννιέται για να παραστέκεται στις δύσκολες στιγμές.